Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείται? Για σκέψου λίγο. Οι γονείς του Μάνου παντρεύτηκαν από συνοικέσιο. Άρα δεν υπήρχε ερωτική σχέση πριν. Ε, και. Τι και. Πώς γέννησε το Μάνο πριν από το γάμο της? Σωστά. Άρα δεν βγαίνει εξίσωση. Ή η μητέρα τους μου είπε ψέματα, ή κάτι πολύ μυστήριο συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Το μυστήριο είναι το ένστικτο του Νικόλα. Λες και το ξέρε. Το θέμα τι κάνουμε τώρα? Τώρα κάνουμε διεθνή καριέρα. Γιατί προφανώς, αν υπάρχουν απαντήσεις, αυτές βρίσκονται στην Ελβετία. Α, δεν πιστεύω ότι θα βρούμε τίποτα εκεί. Τέλος πάντων, εγώ κάποιους ανθρώπους εκεί θα τους βάλω να ψάξουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Σας έχει πιάσει περιέργεια κι εσάς, ε? Φυσικό δεν είναι. Μπήκα σε αυτήν την ιστορία από την αρχή. Έφτασα να κάνω μέχρι και τεστ DNA. Θα την αφήσω τώρα πριν το τέλος. Μόνο που το τέλος προϋποθέτει και χρόνο και χρήμα. Και ο Νικόλας έχει μόνο τον πρώτο. Καλά, άστε αυτό. Τα έξοδα τα αναλάβω. Μπράβο σας, αν και δεν ξέρω αν θα το δεχτεί. Μην ανησυχείς, θα το χειριστώ εγώ αυτό. Άλλο θέλω από σένα. Δεν ξέρω πώς είναι οι σχέσεις με τον Μάνο τώρα τελευταία. Αλλά καλό θα ήταν να μην τον ενημερώσουμε για αυτό που βρήκαμε. Και γενικά νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να τα ξέρει όλα. Ελήφθη το μήνυμα, ο Μάνος έξω. Εντάξει. Θα σε ενημερώσω, Λουκά, γιατί άλλο έχω. Άστε. Και, Λουκά. Διατάξτε. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω έτσι. Έτσι, αν βρίσκεται κάτι. Ξέρεις καθόλου από λουλούδια? Τι εννοούμε τώρα, αν ξέρω τις επιστημονικές τους ονομασίες ή τις οδηγίες χρήσεως? Αυτό. Αυτό το δεύτερο. Α, ειδικό της μου. Πείτε μου εσείς την περίσταση, σας φτιάξω εγώ την κατάλληλη σύνθεση. Ποια να είναι η περίσταση, ρε Λουκά? Σε γυναίκα θα τα δώσω. Α, κύριε Πρόεδρε, μην μπλέκετε σε αυτά, σας παρακαλώ πολύ. Αρκετά έχω τραβήξει μέχρι τώρα. Άσε τώρα με τις ακλαμάρες. Στην Αμαλία θέλω να δώσω κάτι. Μπράβο. Έτσι κρατιούνται δυνατοί γάμοι. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν τα έκανα τότε που έπρεπε και τώρα κοιτάζω τι θα κάνω να ξαναφέρω τη γυναίκα μου στο σπίτι. Τι, έφυγε η κυρία Μαλιά? Ναι, θύχτηκε και έφυγε. Ξεφανίστηκε. Κοίτα να δεις, το είδαμε γι' αυτό. Να σου πω, δεν σε φέρω εδώ για κουτσομπολιό. Μια γνώμη θέλω. Λοιπόν, για πες μου τώρα, θα πάω να τη βρω στο ξενοδοχείο που μένει. Τι να κρατάω? Ένα τριαντάφυλλο. Ένα. Ένα και μοναδικό, χωρίς περιτυλίγματα, χωρίς τίποτα. Τι λες, ρε Λουκά? Δεν πάω να προσκυνήσω τον σταυρωμένο. Ναι. Στη γυναίκα μου πάω. Γι' αυτό σας λέω. Θα της πάτε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Συμβολίζει την καρδιά. Σίγουρα. Μα ακούτε που σας λέω? Οι γυναίκες λιώνουν για τα μονά τριαντάφυλλα. Ναι. Άστο. Για να δούμε. Για να δούμε. Κόφτω, ρε, ακόμα δεν ήρθα. Α, έτσι γίνεται με τις νύφες. Πιανίζει το εμβατήριο πριν εμφανιστούν. Ωραία, εμφανίστηκα, κόφτω. Όχι, δεν εμφανίστηκες τώρα, είσαι εδώ από νωρίς. Έχω τις πληροφορίες μου εγώ. Ωραία. Και? Τι έψαχνες στο αρχείο? Άκρη. Και τη βρήκα. Για τον γαμπρό της ευτυχίας, να υποθέσω. Ακριβώς. Τότε άσε, δεν θέλω να ξέρω. Θυμάσαι εκείνη την υπόθεση που είχαμε για την παιδική πορνογραφία στο ίντερνετ? Αχ, καλά, ότι θυμάσαι, χαίρεσαι εσύ. Χαίρομαι και πάρα πολύ, γιατί βρήκα τρόπο να στριμώξω το Στέλιο. Τι σχέση έχει ο Στέλιος με την παιδική πορνογραφία? Έχει με το ίντερνετ και τα κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Τι θες να κάνεις, μικρή τρελή? Αυτό που ζήταγες από την αρχή. Στη φυλακή δεν τον ήθελες? Στη φυλακή δεν τον χώσω. Και πιο βαθιά δεν γίνεται. Θα γεράσει και θα βλέπει κάγκελα, Λουκά. Θα του φορτώσεις? Ω, Παναγιά μου, όχι. Πώς θα συμβεί αυτό? Δεν ξέρω ακόμα τους μηχανισμούς, αλλά θα βρω τον τρόπο. Θα κάνω μία επίσκεψη από τις φυλακές και θα βρω την άκρη. Νόρα, έχεις καταλάβει ότι έχεις ξεφύγει τελείως? Αντιδράσαν εκείνον. Θέλεις να τον εκδικηθείς και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Έχεις χάσει τον εαυτό σου. Ίσα-ίσα. Τώρα είναι που θα βρω τον εαυτό μου. Τον μπελά σου θα βρεις, κορίτσι μου. Ξέρεις τι θα γίνει αν σε καταλάβει ο ψυχάκιας. Θα σε σφάξει στο γόνατο. Δεν θα καταλάβει τίποτα, Λουκά. Τώρα αλλάξαν οι ρόλοι. Εκείνος είναι όταν υποψία στο θύμα. Και πώς ξέρεις ότι δεν σε παίζει πάλι? Όχι, αγάπη μου, έχει πέσει στην παγίδα. Νομίζω ότι το σχέδιό του πάει σφαίρα, δεν το βλέπεις? Εγώ το μόνο που βλέπω είναι η σφαίρα που έρχεται κατά πάνω σου. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου, πάμε μέσα στο Ρούσο να τον ενημερώσουμε και να πάμε στην αστυνομία να κάνουμε μια καταγγελία. Και τι, να ρισκάρω να τη σκαμπουλάρει? Όχι, αγάπη μου. Και προτιμάς να ρισκάρεις τη ζωή σου? Έχεις καταλάβει τι μου έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Για μήνες με εξαπατούσε. Με τρομοκρατούσε, Λουκά. Νιώθω σαν να με βίαζε ψυχικά και σωματικά. Μπορείς να το καταλάβεις, Λουκά? Δεν μπορείς. Νόρα, δεν αμφισβητώ αυτά που πέρασες. Τα χειρότερα προσπαθώ να προλάβω. Δεν υπάρχει χειρότερο, Λουκά. Μα εσύ ίδια καταδίκαζες την αυτοδικία μέχρι προχθές. Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Όταν σε βιάζει ο δολοφόνος, σηκώνεις τα χέρια και το επιτίθεσαι. Νόρα, σε παρακαλώ, κάνε πίσω.
Σε παρακαλώ, κοιμάμαι και ξυπνάω με το φόβο ότι θα σου συμβεί κάτι κακό. Ότι θα έρθω μια μέρα εδώ και δεν θα σε βρω. Σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Σε καταλαβαίνω, Λουκά. Εσύ μπορείς να με καταλάβεις εμένα. Για έλεγε λοιπόν τώρα, ποιο είναι αυτό το τόσο επίγον. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σε διέκοψα αυτή τη δουλειά σου. Απλά δεν ήθελα να έρθω από το γραφείο. Γιατί, κακό φενξούι. Θέλω να μου πεις τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω για την αλλαγή του ονόματος. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να βρεις ένα όνομα που σου αρέσει. Πώς θες να σε λένε, Μυρτό, Παλίκι, Πελαγία, Έλα ρε Λουκά μου τώρα, σε παρακαλώ, δεν είναι για γέλια. Για γέλια είναι, Μελίτα μου. Για πολλά γέλια όμως. Εδώ έχω μπει στο κλουβί με τις τρελές, προσπαθώ να βρω την πόρτα να δραπετεύσω και δεν μπορώ, άνθρωπος. Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ, να δραπετεύσω. Πώς ρε, κορίτσι μου, έτσι συμβολικά. Γιατί αυτό πας να κάνεις. Αλλού είναι η ουσία, Μελίτα, όχι στο όνομα. Δεν θέλω το όνομά του. Τώρα είσαι υπερβολική. Υπερβολική. Να με τρελάνεις θέλεις τώρα κι εσύ. Τι υπερβολική, Λουκά. Υπερβολική που κόντεψα να χάσω το παιδί μου, ε? Από θαύμα την έχω ακόμα στην αγκαλιά μου. Χθες το βράδυ την έβλεπα και σκεφτόμουν ότι έτσι και πάθαινε κάτι θα πέθαινα. Αλλά δεν έπαθε, Μελίτα μου. Το παιδί είναι καλά. Το δικό μου παιδί δεν έπαθε. Πόσα άλλα παιδιά πέθαναν εξαιτίας του πατέρα μου, ε? Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να τον υπερασπιστώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω τίποτα από αυτόν. Ούτε το όνομά του, ούτε τη βοήθειά του, ούτε τίποτα. Έλα, μην τον αδικείς τώρα. Ο πατέρας σου δεν γνώριζε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τον Νικόλα αδίκησα. Και όχι μόνο εγώ. Όλοι μας. Τόσο καιρό ούρλιαζε για τα ξένα παιδιά και έπρεπε να αρρωστήσει το δικό μου παιδί για να το καταλάβουμε. Έτσι είναι ο Νικόλας. Και μπράβο του. Τι να κάνουμε τώρα. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ακριβώς. Και εγώ θέλω να είμαι διαφορετική από τον πατέρα μου. Θα πάω εθελοντικά να σώσω άλλα παιδιά. Μελίδα μου. Δεν υπάρχει μόνο το καλό και το κακό. Δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Υπάρχει μια ενδιάμεση τεράστια γκρίζα ζώνη. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Πώς να το κάνουμε. Όλοι κάνουμε λάθη κάποια στιγμή. Λάθος το λες εσύ αυτό. Γιατί εγώ το λέω έγκλημα, Λουκά. Έγκλημα. Έτσι και γύριζα λίγο το χρόνο πίσω, μόνη μου θα έκαιγα το εργοστάσιο. Ρε Μελίτα μου, σε καταλαβαίνω. Πήγες να χάσεις το παιδί σου. Αλλά μην το χρεώνεις έτσι τον πατέρα σου. Είναι ποτέ δυνατόν να ήξερε και να άφηνε την εγγονή του να τρώει μολυσμένα προϊόντα? Για τέτοιο τέρας τον έχεις πια. Όχι. Απλά μπροστά στο συμφέρον δεν έβλεπε τίποτα. Ούτε αυτός, ούτε ο Μάνος. Και μαζί τους είχα τυφλωθεί κι εγώ. Σημασία έχει ότι ξεπεράστηκε το κακό. Το παιδί είναι καλά, το εργοστάσιο έκλεισε. Για να μην κλειστώ. Τέτοιο χτύπημα που τους κατάφερε ο Νικόλας. Άστο. Άστο. Μην νομίζεις ότι ο Μάνος θα ορθοποδήσει εύκολα μετά από αυτό. Λες να με ενδιαφέρει τώρα εμένα αν θα ορθοποδήσει ο Μάνος. Μισός είναι να ορθοποδήσει. Που έρχεται εδώ πέρα και μου το παίζει και ο μάρτυρας. Ναι. Τι αγγελικά που κοιμάται το μωρό μας και τι όμορφο που είναι το μωρό μας. Λες και τα έχουμε διαγράψει όλα. Μιλητά. Έχει ενοχές μέσα του. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν έχει ενοχές. Να πάει να κλαφτεί στην Εύα του. Ας την Εύα τώρα. Η Εύα μας αφήνει. Γυρίζει στο Παρίσι. Ναι, ναι, ωραία, ναι. Μου το είπε και αυτό. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό βρήκε χρόνο να μου πει και για την Εύα. Τελειώσαμε με τον Μάνο. Δεν περιμένω τίποτα πια από αυτόν. Τίποτα. Λουκά. Ο ίδιος. Σε θέλει ο κύριος Λούσος. Τι ήρθε κιόλας. Εδώ και ώρα και σε ζητάει. Εντάξει, πάω. Πάω μέσα τώρα. Μέσα σου. Πού χάθηκες εσύ. Είχα κάτι δουλειές. Επίγουσες δουλειές δηλαδή, γι' αυτό βγήκα. Θα τις ολοκληρώσω τις προτάσεις. Για τις δουλειές βγήκες ή για να με αποφύγεις. Εγώ εσάς γιατί. Για να μην σε λούσω. Γιατί τι σας έκανα. Με χαντάχνω σου, Λουκά. Ένα τριαντάφυλλο λέει, κι εγώ ηλίθιος άκουσα. Πώς δεν μου πεις να πάρω τίποτα ετοιμόθανα τα κρινάκια από τα φανάρια. Γιατί δεν πήγε καλά με το τριαντάφυλλο. Για κοίταξε με λίγο, κοίταξε με. Σου μοιάζω για άνθρωπος που έχει κατακτήσει το στόχο του. Δεν. Αν ήταν εξαγριωμένη μια φορά, απόγεινε όταν είδε το τριαντάφυλλο του ορφανό. Τι να πω, τα έχω χαμένα, έχω μείνει άφωνος.
Εγώ περίμενα τουλάχιστον η κυρία Μαλία θα το εκτιμούσε. Καλλιτέχνης είναι. Α, και γυναίκα, Λουκά. Ολόκληρα περιβόλια τη έχουν χαρίσει με το κοτσάνι, θα συγκινηθεί. Με συγχωρείτε, αλλά τα περιβόλια είναι για τα χωράφια, όχι για τις κυρίες. Ωραία, να πας να τις το πεις. Μάλιστα. Μετά την κόρη σας θα πάω και στη γυναίκα σας. Στη Μελίτα ήσουνα. Ναι. Ζήτησε να με δει. Για το διαζύγιο. Όχι. Για την αλλαγή του ονόματος. Ήθελε να μάθει τη διαδικασία. Επιμένεις αυτό. Πεισματικά. Την πήραμε το καλό, την πήραμε το κακό. Δεν θέλει να καταλάβει. Ίδια η μάνα της είναι, παιδί μου. Έτσι και βάλει κάτι στο μυαλό της. Και καλά, της κυρίας Αμαλίας είναι θέμα ανθοπόλη. Λύνεται. Με τη Μελίτα είναι πιο σκούρα τα πράγματα. Μήπως θα πρέπει να της μιλήσω εγώ. Απαπαπαπαπα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να ακούσει. Τι να κάνω, Λουκά. Να κάθομαι και να τη βλέπω που φεύγει. Αφήστε με να δοκιμάσω κάτι που σκέφτηκα. Μόνο τριαντάφυλλο μου τις δώσεις. Θα το κανονίσω αύριο. Τώρα πρέπει να τελειώσω τις προτάσεις. Όχι, όχι. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά, Λουκά. Δώσε τις προτάσεις να σε ετοιμάσω τα κορίτσια. Σίγουρα. Σίγουρα θα τα κάνουμε μαντάρα. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Θα τις ελέγξω εγώ πριν τις καταθέσουμε. Πάω να κανονίσω το θέμα της Μελίτας.